ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υπαγωγή των υπερχρεωμένων οικοκυριών και επιχειρήσεων στη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών που έχουν κόκκινα δάνεια. Για πρώτη φορά, εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες εξετάζουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία του δανειολήπτη και η τράπεζα καλείται να προτείνει ρύθμιση. Οι πρώτες ρυθμίσεις θα τις δούμε να είναι περίπου στον Αύγουστο, διότι οι τράπεζες έχουν περιθώριο από τη στιγμή της δήλωσης των δικαιολογητικών ένα μήνα να απαντήσουν στους δανειολήπτες. Από εκεί και πέρα αναμένεται να είναι αρκετά λειτουργική αυτή η πλατφόρμα, διότι συνδέει ηλεκτρονικά όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι ΔΟΗ, τράπεζες, ΕΦΚΑ, προκειμένου να γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών και να απαντάνε στις ρυθμίσεις των δανειοληπτών. Η νέα ρύθμιση, όπως φαίνεται τουλάχιστον όπως την έχουμε δει και εμείς καταρχήν, περιλαμβάνει περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό είναι ευχάριστο με την έννοια ότι πιο πολλοί δανειολήπτες, πιο πολλοί υπόχρεοι σε καταβολή των ποσών που οφείλουν, θα διευκολυνθούν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η ρύθμιση γίνεται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας που υπάρχει στη σελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει την αίτηση με τους κωδικούς του TaxisNet. Οι τράπεζες καλούνται να κάνουν πρόταση για τη ρύθμιση μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης θεωρήσει ότι η πρόταση ρύθμιση του χρέους δεν τον καλύπτει, έχει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης με προσφυγή στα δικαστήρια. Η εμπειρία μας όλα τα χρόνια δείχνουν ότι οι περισσότερες αιτήσεις απορρίπτονταν ή τουλάχιστον δεν είχαν την ωφέλεια που περίμενε ο ετών όταν την υπέβαλε. Αν οι δανειολήπτες έχουν όντως πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και είναι ένα καλό μέτρο για να τους διαχωρίσει, αν όντως έχουν πρόβλημα με τα ανάλογα δικαιολογητικά, θα προχωρήσουν σε ρυθμίσεις και πιστεύω είναι βολικές για αυτούς, καθώς περιλαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, άτομα γύρω στους 180.000 δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για αιτήσεις για 6 μήνες μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ειδικής Γραμματείας, στη ρύθμιση έχουν δυνατότητα να υπαχθούν περίπου 180.000 δανειολήπτες.